Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Να επιταχύνει τις διαδικασίες προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με αιχμή την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών, καλεί την ελληνική κυβέρνηση η Επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία Μαρία Γκαμπριέλ. Δεν αρκούν τα προγράμματα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι πόροι της Κομισιόν, επισημαίνει, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν, δηλώνει μέσω της συνέντευξής της στο insider.gr. Ειδικότερα τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με νέες τεχνολογίες. Η συνταγή για να κάνεις έναν Δήμο κερδοφόρο, ακόμα και μέσα στην κρίση, είναι να κόψεις τα περιττά έξοδα και να κάνεις οικονομίες. Αυτό υποστηρίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, μιλώντας στο insider.gr. Παράλληλα, τάσεται υπέρ των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως μοχλό ανάπτυξης και θεωρεί ότι μέλημα του Δήμου, πέραν του να φροντίζει τους απόρους, είναι να δημιουργεί και θέσεις εργασίας. Εκτιμά ότι η Αθήνα μετατρέπεται σε προορισμό City Break, ενώ αντιμετωπίζει θετικά το Airbnb, αρκεί να ρυθμιστεί σωστά και να μην αλλοιώσει χαρακτήρα της πόλης. Τέλος, εμφανίζεται αισιόδοξο για το μέλλον της Αθήνας, αρκεί όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα φαινόμενα βίας των τελευταίων ημερών. Περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά είναι φέτος οι γυναίκες στη λίστα των δισεκατομμυρίουχων του Forbes, έφτασαν στις 265, με τη συνολική τους περιουσία να ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, 20% αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Αν και οι περισσότερες γυναίκες έχουν κληρονομήσει τις περιουσίες τους, περισσότερες από το 25% του συνόλου είναι αυτοδημιούργητες και προέρχονται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Οι γυναίκες που έκτισαν μόνες τις περιουσίες τους φέτος έφτασαν τις 72, ενώ πέρσι ήταν 56. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτη να κυμαίνει 802,56 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,54%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.